ασφάλιση που θα έπρεπε να πληρώσουν για ένα Σάββατο, για μια σκούπα δηλαδή, από αυτές που έχουν, από τη μηχανική είναι η σκούπα, απεδείχθη ψάχνοντας ότι η σκούπα αυτή βρίσκεται στο κλίμα Αμάρι. Αμάρι, που είναι τώρα δήμος Ερέτριας και Αμαρίνης μαζί, σε να μην είναι καλλικαρατικός. Ψάχνοντας μέσα από την τεχνική υπηρεσία, βρήκα ένα έγγραφο που έγινε το 9 Ιουνίου του 2005 που έλεγε προς το Δήμο Αμαρίνθου ο Δήμος, μάλλον ο Δήμος Αμαρίνθου προς το Δήμο Κολαργού 9 Ιουνίου το 5 με θέμα παραχώρηση μηχανήματος κούπα στο Δήμο μας. Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος Αμαρινθίων πληροφορήθηκε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα σκούπα η οποία δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο σας και χρήζει επισκευή. Στα πλαίσια της άρεσης συνεργασίας μας και της συνδρομής σας προς εμάς, σας παρακαλούμε όπως θα σας παραγωγήσω προκειμένου να την επισκευάσουμε και να καλύψουμε τις εποχιακές ανάγκες καθημερινούς μήνες, καθότι ο Δήμος μας στερείται αυτού του μηχανήματος. Σας ευχαριστούμε το προτέρων, ευελπιστώντας το επέτειμά μας στα τείχη θετικής ανταπόκρισης από εσάς, ο Δήμαρχος Ιωάννης Μανούσος. 10 Ιουνίου την επομένη, απαντάει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Νικολάου, προς τον κύριο Μανούσο και λέει: Κύριε Δήμαρχε, σε απάντηση υπάρχουν τάδε αίτησή σας σχετικά με την παραχώρηση του σαρότερου μάρκα Sport, έτος κατασκευής 1992, με αριθμό κυκλοφορίας τάδε, που βρίσκεται εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις του Δήμου μας. Θα γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της καλής συνεργασίας των δύο Δήμων, σας το παραχωρούμε προσωρινά για τις ανάγκες σας με την προϋπόθεση ότι θα προβείτε στις αναγκαίες επισκευές 2005. 2008 Μάιο του 2008, με θέμα επιστροφή παραγωγικών οχημάτων, ο Δήμος Κολαργού προς το Δήμο Αμαρίνθου λέει: Παρακαλούμε να ενεργήσετε τα παρετέρω ώστε να επιστραφούν στο Δήμο Κολαργού τα κάτωθη οχήματα που έχουν παραγωγή προσωρινά προς χρήση στον Δήμο Αμαρίνθου. Υπάρχουν τάδε σάρωθρο, υπάρχουν τάδε πλυντήριο κάδων, υπάρχουν τάδε απορριμματοφόρο με εξαιτές μήλους. Δηλαδή τρία οχήματα. Από τότε, από το Μάιο του 8, υπάρχει σιγή. Επικοινώνησα με τον αντίστοιχο τοπικό αντιδήμαρχο Αμαρίνθου, γιατί λέω πρώτα αυτός θα ξέρει την ιστορία. Βέβαια, απελήθη ότι και ο Δήμαρχος Ερέτριας από την Αμαρίνθου είναι, οπότε θα ξέρει το θέμα. Και μου είπε ο κύριος Πετράκης από την Δήμαρχος Αμαρίνθου ότι ναι, τα έχουμε αυτά εδώ, λέει, βέβαια το πρωτοφόρο είναι χαλασμένο αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να ξέρετε, υπάρχει αυτό και αυτό το θέμα. Λέει να το κοιτάξω, λέει, δεν ξέρω να ενημερώσω το Δήμο, να ενημερώσω το Δήμο, λέω. Και παρά εγώ σα τα στείλω και εγγράφω. Και σήμερα ένα έγγραφο 12 Ιουλίου προ το Δήμο Ερέτρια και αναφέρουμε ότι μετά την τηλεφωνική μα συνομιλία σε γνωρίζω, τα οχήματα τα οποία είχαν παραγωγή προσωρινά στον πρώην Δήμο Μαρίνθου από τον πρώην Δήμο Κολαργού και τα οποία πρέπει να ενεργήσουν ώστε να επιστρέφουν στο Δήμο Παπάγου είναι τα παρακάτω. Στο Δήμο Παπάγου Κολαργού τα παρακάτω. Και του αναφέρω και περιμένω απάντηση